Κύριε Πρόεδρε, την Παρασκευή δυστυχώς μετρήσαμε έναν ακόμα θάνατο στη διάβαση της Δανβέργης στα Σεπόλια. Είναι ο τέταρτος θάνατος δημοτών μας σε μια διάβαση κυριολεκτικά Καρμανιόλα που επανειλημμένα έχει τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτή του τη σύνθεση και στην προηγούμενη και που ο Δήμος συνεχίζει να είναι θεατής. Θεατής σε ένα έγκλημα που επαναλαμβάνεται και που είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και καινούργια θανατηφόρα γεγονότα σε αυτή τη διάβαση. Υιοθετούμε λοιπόν και θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να ασχοληθεί και να πάρει μέτρα απέναντι στον ΟΣΕ και στο Υπουργείο Μεταφορών. Υιοθετούμε τα αιτήματα του Συλλόγου Αναγέννησης των Σεπολίων που κινητοποιήθηκε μετά και από αυτό το θανατηφόρο στην Δανβέργη για να τοποθετηθούν άμεσα φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις στις αφύλακτες διαβάσεις πεζών. Έπρεπε αυτό να είχε γίνει από τον πρώτο θανατηφόρο το Φλεβάρι του 2017. Επίσης, να απαιτηθεί η χαμηλότατη διέλευση των τρένων από την περιοχή και το σημαντικότερο, να ξεκολλήσουν και να επιταχυνθούν οι εργασίες για την υπογειοποίηση της γραμμής που θα δώσουν ένα οριστικό τέλος σε αυτό το γεγονός για το οποίο θρηνούμε συμπολίτες μας νεκρούς σε τακτά διαστήματα. Δεύτερο θέμα. Αναφέρθηκε και ο κύριος Γερουλάνος. Οι κάτοικοι στον Άγιο Παύλο με την πρωτοβουλία του συλλόγου τους έκαναν μια μαζική κινητοποίηση σε αυτούς τους καιρούς. Συμμετείχαν δημοτικοί μας σύμβουλοι με πλαίσιο, με αιτήματα, με στόχους που δεν στρέφονται ενάντια στους συμπολίτες μας τοξικοεξαρτημένους, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν το ως εδώ. Τι θα κάνει ο Δήμος? Κυριολεκτικά δεν μιλάτε, δεν παίρνετε θέση. Θα ασκήσετε την επιρροή σας? Θα απαγορεύσετε από τον ΟΚΑΝΑ την λειτουργία μιας ακόμα δομής σε αυτή την περιοχή? Γιατί δεν προχωρείτε σε χωροθέτηση σε άλλες περιοχές του Δήμου ή σε άλλες περιοχές της Αττικής και σε άλλους Δήμους? Τι θα κάνετε γι' αυτό? Τρίτο θέμα. Ενώ το χάλι στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό και ενώ δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικά μέτρο για την επαναλειτουργία των σχολείων, γιατί πρέπει να επαναλειτουργήσουν και πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία πλέον μιας επιτροπής υγειονομικής που λέει τέτοια και άλλα και μιας κυβέρνησης που κάνει τέτοια και άλλα. Για να μην πω τώρα για αυτό το γελίο, μπορούμε να πηγαίνουμε σε αρχαιολογικούς χώρους αλλά περπατώντας με τα πόδια. Θα ξεκινήσουμε από τα Άνω Πατήσια για να πάμε, ξέρω εγώ, στον Κεραμικό, αλλά θα πάμε με τα πόδια εκεί. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχει αυτή η κατάσταση στα σχολεία, ποιο είναι το μέλημα του Δήμου? Να απευθύνεται σε συλλόγους διδασκόντων και να τους ζητάει να κάνουν αίτηση για να γίνουν πρότυπα τα σχολεία τους. Κατά το πλαίσιο της κυρίας Κεραμέως που όλα τα έχει λύσει και την έχει πιάσει πρεμούρα να αυξήσει τα πρότυπα και τα πειραματικά. Πηγαίνει λοιπόν ο Δήμος Αθήνας στο 59 γυμνάσιο και ζητάει να κάνει αίτηση για να γίνει πρότυπο. Όλα τα σχολεία πρέπει να είναι πρότυπα. Όλα τα σχολεία πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για να μορφώσουν τα παιδιά μας με τους ίσους όρους και προϋποθέσεις. Και επειδή μιλάμε για το πρόβλημα του COVID, στο τέλος του Απριλίου λήγουν οι συμβάσεις των καθαριστριών που πήρε ο Δήμος και καλώς πήρε στα σχολεία με COVID. Εμείς θεωρούμε ότι έγκαιρα, δηλαδή μέσα στο μήνα που έρχεται, πρέπει να ανανεωθούν αυτές οι συμβάσεις και να καλύψουν όλο το σχολικό έτος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα επιμηκυνθεί έως και το τέλος του Ιούνιου σίγουρα. Άρα είναι μια ενέργεια την οποία πρέπει να την κάνετε. Θεωρούμε ότι είναι απόλυτα λογική και περιμένουμε το πόσο έγκαιρα θα προχωρήσετε σε αυτή την ανανέωση. Υπάρχει ανάγκη, και γιατί το θέτουν ο Σύλλογος των Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών των Υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο αλληλεγγύης και στήριξης στον συνάδελφο
στον εργαζόμενο του Δήμου της Αθήνας, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε και συνελήφθηκε άδικα στη Νέα Σμύρνη. Δεν καλύπτει, αν θέλετε, το γεγονός ότι έγινε η ΕΔΕ. Το θέμα είναι να υπάρχει και επίσημη τοποθέτηση, μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας, για εργαζόμενο του Δήμου της Αθήνας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του Δήμου μας, αλλά και της Ομοσπονδίας της Πανελλήνιας, που επίσης έχει καταθέσει ένα αντίστοιχο υπόμνημα. Και τέλος, το έθεσε ο κύριος Ηλιόπουλος, θα το θέσουν και άλλοι συνάδελφοι, δεν μπορεί παρά να μην πάρουμε θέση σε αυτήν την απαράδεκτη ενέργεια του Υπουργείου Υγείας και δεν ξέρω και ποιον άλλον πιθανόν πέρα από το Υπουργείο Υγείας να επιμένουν σε αυτήν την απόλυση, στην απαράδεκτη, στην εκβιαστική, στην τρομοκρατική απόλυση ενός επικουρικού γιατρού, όταν καλούνται οι ιδιώτες γιατροί και δεν ανταποκρίνονται και επιστρατεύονται, και καλώς γίνεται και επιστρατεύονται, και η κυβέρνηση να προχωρά στην απόλυση του γιατρού πρόεδρου του νοσοκομείου του Άγιου Σάβα και ο Δήμος Αθήνας να μην παίρνει θέση. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί αυτή η απόφαση, αυτή η επιμονή να μείνει αναπάντητη απέναντι στην εκδικητική απόλυση του Κώστα Καταραχιά. Πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να λέει ότι είναι πρόκληση να γίνονται αυτά, να γίνονται απέναντι σε συνδικαλιστές γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, οι οποίοι τα έχουν δώσει όλα υπεράνθρωπα και με αυτές τις άθλιες αμοιβές και με απλήρωτες εφημερίες από τον Ιανουάριο, και η κυβέρνηση όχι μόνο να μην καλύπτει τα αιτήματά τους, αλλά να προχωράει και σε αυτού του είδους τις εκδικητικές ενέργειες.